Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα με το θέμα που έχει σχέση με την φορολόγηση των αγροτών. Έτσι, το πρόγραμμά μας δημιουργήθηκε μια επιτροπή, η οποία ήρθε και πήγε στην Περιφέρεια και σε μια σχέση με το σχετικό ψήφισμα και έχει εκδώσει ένα ψήφισμα. Το κύριο αντικείμενο που ασχολούνται και τους απασχολεί σε αυτή τη φάση είναι ο τρόπος φορολόγησης σχετικά με αυτά που γνωρίζετε όλοι και που στην ουσία ενώτησαν ότι εφαρμόζεται από τον Γενοβάριο, ακόμη δεν έχουν καταλήξει πώς θα γίνεται η φορολόγηση. Πρέπει να υλοποιείται το σύστημα και από τα 10 στοιχεία που υπάρχουν, τα 6 ακόμη δεν υπάρχουν απάντηση από την κυβέρνηση. Άρα, σε αυτό υπάρχει μια ακολουθία. Εάν αναλογιστούμε ότι οι απόψεις περνούν ούτως ή άλλως δύσκολα και με αυτή τη φορολογία και το χρόνο που τους, και το τα χρονικά διαστήματα που τους λένε και με τα πρόστιμα που πέφτουν τα διαμορφή ΦΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα πέρα της φορολογίας και δυναίκουν και με απαρκτά πρόστιμα. Μάλλον σε πολλά πράγματα δεν είναι ενήμερη η Επιτροπή για θέματα τα οποία ήδη έχουν γίνει, για πράγματα που ήδη έχουν τρομολογηθεί σε πολιτικό επίπεδο και φοβάμαι ότι κινήσεις που γίνονται μάλλον για εντυπωσιασμό παρά για την ουσία μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρότερα προβλήματα. Γι' αυτό καλό θα ήταν να υπάρξει μια ενημέρωση, διότι θεωρώ ότι ο Δήμος Σπάρτης προφανώς θα είναι δίπλα στους αγρότες όταν χρειαστεί και οι αγρότες έχουν θεσμοθετημένα όργανα και το γνωρίζουμε αυτό και μου δημιουργεί ένα πρόβλημα αυτό, έτσι, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. Δεν μπορεί ο Δήμος Σπάρτης να έρχεται πίσω από κάποια ψηφίσματα ανθρώπων οι οποίοι από μόνοι τους βγήκαν μπροστά και λένε εμείς εκπροσωπούμε τους αγρότες. Τουλάχιστον εμένα, άσχετα αν είμαι ή δεν είμαι αγρότης, δεν με εκπροσωπούν. Στις 24, την Παρασκευή 24 πρώτου έγινε μια συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης, του κ. Προκοβάκη και του κ. Παπαδάκου, του Προέδρου του Λακωνία, με τον κ. Θεοχάρη, παρουσία του κ. Δαβάκη, και εκεί αναπτύχθηκαν τα θέματα και τα προβλήματα που, που προκύπτουν από τη φορολογία των αγροτών και σε πολλά ζητήματα δεν ήξερε να απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, και πιστεύω ότι επειδή τα είδαν με σοβαρότητα, τουλάχιστον από ό,τι με έχει διαβεβαιώσει ο κ. Παπαδάκος, ο Πρόεδρος του Λακωνία, ότι τα είδαν με πάρα πολύ σοβαρότητα ο Γενικός Γραμματέας, θεωρούμε ότι θα πάρει μια αναστολή το συγκεκριμένο μέτρο και να αναμονή των εξελίξεων. Πάντως είμαστε σε ετοιμότητα και οι αγρότες και συνεταιρισμοί και ο Δήμος, πιστεύω, να προχωρήσουμε όπου χρειαστεί. Πρέπει αυτά, σε αυτά τα προβλήματα να μπουν όλα, όχι μόνο αυτό το ζήτημα το φορολογικό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να ταυτιστούν όλοι οι αγρότες με τη φορολογία, ενώ για μας η θέση δικιά μας είναι οι μικροί αγρότες να πληρώνουν και οι μεγάλοι καπιταλιστές αγρότες να πληρώνουν τους φόρους. Πρέπει να υπάρχει και ένα εισόδημα. Επειδή ο αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος Λακωνίας και η Πασία Επιτροπής Λακωνίας έχουν βγάλει ένα κάλεσμα, οφείλουμε σήμερα και εμείς να το ανακοινώσουμε και με βάση αυτά τα αιτήματα που βάζουν ο συγκεκριμένος σύλλογος, καλούμε και τους δημότες αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση. Λοιπόν, θέατο υγείας, αν θέλετε να πούμε ότι με βάση αυτό το ψήφισμα είμαστε στο πλευρό των αγροτών κτλ. Και έρθουμε μια φορά να συζητήσουμε. Διότι για τα χρέη, παραδείγματος χάρη των αγροτών, εγώ σήμερα άκουσα, επειδή είχαν φτάσει να πληρώνουν τόκους περιμερίας μέχρι 36%, ότι όλα αυτά χαρίζονται. Είχε φτάσει, ενώ είχαν πάρει το κεφάλαιο να εκπροσωπεί το 1 πέμπτο των οφειλωμένων λόγω των τόκων υπερημερίας. Εάν λοιπόν αυτά όλα, οι τόκοι υπερημερίας, ρυθμιστούν κτλ., δίνεται μία λύση, δεν ξέρω αν θα γίνει. Λέω ότι άκουσα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα θέματα που είμαστε στην εξέλιξη είναι. Δεν ξέρω να τεθεί στο σώμα, εάν θα συζητήσουμε γενικά ή μόνο επί του ψηφίσματος αυτού, γιατί δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. Ότι συμπαρακολουθούμαστε στους αγρότες του νομού μας και λέμε να τα πάρει η κυβέρνηση όλα πίσω και να συζητήσουμε από αρχής. Αυτό που προτείνει στο. Ναι. Και ο κ. Βαλιώτης το ίδιο λέει. Απλώς λέει αναλυτικά πιο πολλά προβλήματα. Θέλουμε και εμείς ένα ξεχωριστό ψήφισμα το οποίο πρέπει να. Ψήφισμα να υπάρχει μια συμπαράσταση προς τους αγρότες, γιατί και εμείς αγρότες είμαστε. Από τους αγρότες έχουμε έρθει εδώ πέρα και έχουμε εκλεγεί. Και είμαστε αγροτικός
σχετικά αγροτική περιοχή. Τα σώμεθα υπέρ της άμεσης αναστολής της εφαρμογής του αγροκτόνου νόμου. Ζητούμε την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου από μηδενική βάση. Τα σώμεθα υπέρ λοιπόν της έναρξης διαλόγου από μηδενική βάση. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, αύριο το πρωί να εμπλουτίσουμε σε ειδικότερα σημεία το ψήφισμα με βάση και το συγκεκριμένο έγγραφο και από αυτά που πρότεινε ο συνάδελφος, ο κ. Βαλιώτης.